Ο Άγγελος και ο Ρουμάνος Διάκονος. Ανάμεσα στους τόσους που εξομολογούσε ο μακαριστός Παπασάβας, ο Μικρογιαννίτης, που έζησε το 1821 έως το 1908, ήταν και ένας Ρουμάνος Διάκονος. Νεαρός ακόμα, ήρθε στον Άθωνα και ησύχαζε κάπου στην έρημο, όχι μακριά από τη μικρή Αγία Άννα. «Πνευγέ μου», του λέει μια μέρα ο Διάκονος, με φανερή θλίψη, «σε παρακαλώ, μην ξεχάσεις να μνημονεύσεις αύριο στη λειτουργία τη μητέρα μου, που έχει τα τρίτα της». Ο διακριτικός γέροντας ταράχτηκε, αλλά δεν το έδειξε. «Εδώ κάτι μαγείρεψε ο εχθρός», σκέφτηκε. «Παιδί μου», είπε στον Διάκονο, «η μητέρα σου έχει αύριο τα τρίτα της, δηλαδή πέθανε προχθές. Και πέθανε στη Ρουμανία. Πώς εσύ μέσα σε 2 μέρες πληροφορήθηκες το θάνατό της?» Ο Διάκονος άρχισε να μασάει τα λόγια του. Πώς το έμαθα?» «Να, μου το είπε...» «Ποιος σου το είπε?» «Μου το είπε ο φύλακας άγγελός μου». «Ο φύλακας άγγελός σου? Έχεις δει τον άγγελό σου?» Απαντάει Διάκονος, «αξιώθηκα να τον δω, όχι μόνο 1 και 2 φορές. Είναι τώρα 2 χρόνια. Μου παρουσιάζεται συχνά και με συντροφεύει στην προσευχή. Λέμε μαζί τους χαιρετισμούς, κάνουμε μετάνοιες, ανοίγουμε πνευματικές συζητήσεις». Εκείνο το 2 χρόνια φαρμάκωσε τον Παπασάβα. 2 χρόνια δαιμονικής πλάνης δεν ήταν κάτι το ασήμαντο. «Και γιατί, παιδί μου, τόσο καιρό δεν μου ανέφερες τίποτα?» «Μου είπε ο άγγελος ότι δεν είναι απαραίτητο». Ο Παπασάβας καταλάβαινε πως είχε να δώσει μεγάλη μάχη. Να πείσει πρώτα τον ταλέπορο διάκονο ότι δεν πρόκειται για άγγελο, να ετοιμαστεί έπειτα να αντιμετωπίσει την οργή του δαίμονα. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς», προσευχήθηκε μυστικά. Ύστερα ρώτησε τον διάκονο, «Είσαι βέβαιος, παιδί μου, πως είναι άγγελος του Θεού αυτός που σου εμφανίζεται?» «Βεβαίως, βεβαίως, γεροντά μου. Μα προσευχόμαστε μαζί και κάνουμε καθημερινά 1000 μετάνοιες. Συζητάμε για τη μέλουσα ζωή, για τον παράδεισο. Ο φύλακας άγγελός μου είναι». «Σκέφτηκες ποτέ, μήπως είναι δαίμονας?» «Δαίμονας? Και πώς μπορεί ο δαίμονας να μην ισχύει στην προσευχή? Αυτός πολεμάει όσους προσεύχονται». Ο διάκονος φαίνονταν αμετάπιστος. Ύστερα απ' όλα συμφώνησε να καταφύγουν σε μερικές δοκιμασίες του αγγέλου. «Ζήτησέ του», τον συμβούλεψε ο Παπασάβας, «μόλις ξανάρθει να πει το Θεοτό και Παρθένε. Πες το ακόμα να κάνει το σημείο του Σταυρού». Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά. Όταν 2 ολόκληρα χρόνια σε έχει ο πονηρεός τυλιγμένος στην πλάνη, τότε και τα μάτια σου και τα αυτιά σου τα πλανεύει και σε κάνει να φαντάζεσαι πως ακούς το Θεοτό και Παρθένε και πως τον βλέπεις να σταυροκοπιέται. Στην επόμενη επίσκεψή του ο διάκονος, με κάποια κρυφή ικανοποίηση, γνωστοποίησε στον πνευματικό, «Γέροντά μου, τα πράγματα έχουν όπως σου έλεγα. Είναι άγγελος του Θεού. Είναι ο φύλακας αγγελός μου». «Και το Θεοτό και Παρθένε», είπε, «και το Σταυρό που το έκανε?» Καλά το είχε αντιληφθεί ο Παπασάβας. 2 χρονών δουλειά του πολυμήχανου εχθρού δεν μπορούσε να χρηστευτεί εύκολα. Αφού παρακάλεσε λοιπόν τον Κύριο να τον φωτίσει, είπε στον διάκονο, «Άκου εδώ, παιδί μου, ας κάνουμε μια τελευταία δοκιμασία. Με αυτή θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Οι άγγελοι μπορεί να τα γνωρίζουν όλα, γιατί τους τα αποκαλύπτει ο Θεός. Οι δαίμονες αντίθετα δεν έχουν τέτοια δυνατότητα. Πολλά πράγματά τους είναι σκοτεινά. Συμφωνείς?» «Συμφωνώ». «Αφού συμφωνείς, πρόσεξε τι θα κάνουμε. Εγώ τη στιγμή αυτή, ακριβώς τη στιγμή αυτή, κάτι θα σκεφτώ». Σκέφτηκε κάτι σε βάρος του διαβόλου. «Το κρατώ
μέσα μου κρυφό και αφανέρωτο. Εσύ το βράδυ θα ζητήσεις από τον Άκυλο να σου πει. Αν το βρει τότε, χωρίς αμφιβολία, είναι του Θεού. Και να έρθεις να με ενημερώσεις. Ο διάκονος γύρισε στην καλύβη του. Το ίδιο βράδυ ζήτησε από τον Άγγελο να του πει. Τι σκέφτηκε ο Παπασάβας? Μα αγαπητέ μου Πάτερ, αποκρίθηκε εκείνος, γιατί εσύ ανώτερος άνθρωπος να ενδιαφέρεσαι για τους λογισμούς ενός θνητού? Αυτό είναι κατάντημα, φτωχές επιθυμίες. Δεν προτιμάς να πάμε να σου δείξω απόψε την κόλαση, τον παράδεισο, τη δόξη της κυρίας Θεοτόκου? Ο διάκονος άρχισε κάτι να υποψιάζεται. Κάνω υπακοή στον πνευματικό, να μου δείξεις τι σκέφτηκε, επέμενε. Ο άγγελος με μερικούς έξυπνους ελιγμούς προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τη συζήτηση. Ο διάκονος όμως ξαναγύρισε στο θέμα. Να μου πεις τι σκέφτηκε ο πνευματικός. Το ζήτημα είναι απλό. Γιατί αποφεύγεις? Μήπως δεν ξέρεις? Πρόσεξε, Διάκο. Με τον τρόπο που μου φέρεσαι κινδυνεύεις να χάσεις την εύνοιά μου. Σου ζητάω κάτι εύκολο. Γνωρίζεις ή όχι επιτέλους? Τι σκέφτηκε ο πνευματικός? Τότε πετάχτηκε το λεμπερό προσωπείο και αποκαλύφθηκε μια φρικτή μορφή. Μερικά άγρια δόντια έτριξαν απλητικά και σαν από στόμα λυσσασμένου θηρίου ακούστηκαν τα λόγια. «Να χαθείς, άθλιε. Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση στη φωτιά θα σε κάψουμε, θα σε καταστρέψουμε». Ο διάκονος έμεινε μόνος του. Μόνος του και σωστό ερείπιο. Όλη η γλυκύτητα των οπτασιών 2 χρόνια τώρα δεν αντιστάθμιζε την τωρινή του πίκρα. Αν δεν το στήριζαν από μακριά οι προσευχές του πνευματικού που ξεγρυπνούσε και παρακαλούσε τον Θεό για αυτόν, θα είχε παραδώσει το πνεύμα του. Πέρασαν αρκετές ώρες ώσπου να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Η καλύβη του πια δεν τον χωρούσε. Πουθενά δεν έβλεπε ασφάλεια, παρά μόνο κοντά στον πνευματικό. Σε αυτόν λοιπόν έτρεξε. Σ' όλη την διαδρομή βούιζε στα αυτιά του η απειλή. Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση. Ο τρόμος τον πενούσε μέχρι το μεδούλι. Έφτασε όπως στην καλύβη του Παπασάβα, έπιασε το ράσο του και δεν τον άφηνε ούτε στιγμή. Ακόμα και την ώρα που έπρεπε ο γέροντας να κοιμηθεί λίγο δίπλα του ο τρομοκρατημένος διάκος. «Μη φοβάσαι, παιδί μου», ηρέμησε. «Πώς να μη φοβάμαι, πνευματικέ μου, που πλησιάζει η ώρα?» «Ω, πλησιάζει η ώρα που θα με πάρουν. Χριστέ μου», λέει, «σώσε με». Και πράγματι, την καθορισμένη ώρα δέχτηκε άγρια επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τι κραυγές τρόμου και απελπισίες ήταν αυτές. «Σώσε με», του λέγε, «πνευματικέ μου, χάνομαι, με παίρνουν, σώσε με». Ο Παπασάβας τότε γονατίζει και γεμάτος πόνο και δάκρυα οικετεύει τον Κύριο να λυπηθεί το δούλο του και να επιτιμήσει τους πονηρούς δαίμονες. Η ιδέησή του εισακούστηκε. Ο Θεός απομάκρυνε τους δαίμονες. Έτσι, ο ταλέπορος διάκονος σώθηκε και με τον καιρό και με την καθοδήγηση του Παπασάβα ηρέμησε. Η πνευματική του ζωή πήρε καλή εξέλιξη, αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και πάντα ξεχώριζε για την ευλάβειά του. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκανε τη γη λαβύριθο για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Βλέπετε πως πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο. Και δεν καταλαβαίνουμε τι μας θέει. Όλοι απορούμε τι γίναμε, πού πάμε, γιατί τα παιδιά μας πήραν τους δρόμους, γιατί φύγαν από τα σπίτια τους, γιατί παρατήσαν τη ζωή, γιατί παρατήσαν τη μόρφωσή τους, γιατί γίνεται αυτό. Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει «Α, νεύρωση έχεις, α, άγχος έχεις». Και τι αυτά, δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως, ο διάβολος υπάρχει, είναι το πνεύμα του κακού.
Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για Αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήλθε στη γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Αυτά είπε ο γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Να ευχαριστήσω πολύ έναν φίλο μου που με πήρε ένα τηλέφωνο πριν κάποιους μήνες και μου είπε «Σου έχω ένα βιβλίο που σίγουρα θα το θες να το διαβάσεις. Είναι από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Το προτείνω και σε εσάς. Είναι απόσπασμα αυτό που σας διάβασα από το βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους». Πραγματικά είναι ένα βιβλίο χρυσός και θα σας εξηγήσω γιατί ξεκίνησα αυτή τη μικρή εκπομπή με αυτή την ιστορία. Την ξεκίνησα, κυρίες και κύριοι, γιατί βλέπω ότι πέφτει πάρα πολύς κόσμος στην πλάνη και το ακόμα χειρότερο που βλέπω και παρατηρώ ότι δυστυχώς πιθανόν έχουν πέσει ακόμα και μοναχοί, πνευματικοί σε μια τεράστια πλάνη και εύχομαι ο Θεός να τους φωτίσει. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να κρίνω ποιον? Προσέξτε, αυτό έχω να πω μόνο. Υπάρχουν πολλές παγίδες σε όλα τα μέτωπα. Να διατηρείτε την ηρεμία σας, να αγαπάτε τους άλλους και ξέρετε, το πιο δύσκολο από όλα είναι να μην έχουμε αυτόν τον υπέρμετρο εγωισμό για όλα και για τα πάντα. Εμείς θα τα πούμε σε κάποια μελλοντική στιγμή. Εύχομαι σε όλες και σε όλους σας να έχετε μια καλή Ανάσταση και το Άγιο Φως να φωτίσει τις ψυχές μας, να διώξει το κακό και να έχετε όλες και όλοι σας υγεία, καθώς και οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. Αυτά, θα τα πούμε σύντομα.